Με εύσημα, αλλά χωρίς αποφάσεις, ολοκληρώθηκε η Αρινή Σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον το Σάββατο. Ένα πολύ θετικό νέο για την Ελλάδα είναι ότι όλες οι πλευρές, οι ευρωπαϊκές και το Ταμείο όμως, διέψευσαν οποιοδήποτε ενδεχόμενο παράταση του προγράμματος πέραν του Αυγούστου. Εκεί όμως που δεν δόθηκε πραγματικά απάντηση είναι κατά πόσο το Ταμείο θα συμμετέχει τελικά στο πρόγραμμα της Ελλάδας. Αυτό που το ίδιο υποστηρίζει και διαμηνεί σε όλους τους τόνους είναι ότι θέλει να συμμετέχει, έστω και στο παραπέντε, αρκεί όμως να υπάρξει συμφωνία κυρίως για το χρέος, που είναι και το μεγαλύτερο αγκάθι μεταξύ των δανειστών, εντός του Μαΐου, όπως ανέφεραν πηγές του Ταμείου στην Ουάσιγκτον. Αυτό βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί, τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά και οι ίδιοι Ευρωπαίοι δανειστές είναι διχασμένοι σχετικά με το κατά πόσο θέλουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη συμφωνία ή όχι. Από τη μία έχουμε Ευρωπαίους αξιωματούχους που δήλωσαν ότι οι δύο πλευρές συγκλίνουν περισσότερο από ποτέ σε μια συμφωνία για την Ελλάδα, όμως υπάρχουν και οι πηγές των Ευρωπαίων θεσμών, οι οποίες αναφέρουν ότι δεν μπορεί... Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει σύγκληση στον μηχανισμό ελάφρυνσης του χρέους, καθότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποστηρίζει ότι πρέπει αυτός να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος και από την άλλη πλευρά χώρες όπως η Γερμανία θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει πάντα έγκριση του Eurogroup σχετικά με το κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια και οι αυστηρές προϋποθέσεις που θα συνδεθούν με την ελάφρυνση του χρέους. Επομένως, εκεί υπάρχει μία απόκληση, η οποία δεν γνωρίζουμε εάν τελικώς θα γεφυρωθεί ή όχι και μάλιστα υπό τα στενά αυτά χρονικά περιθώρια που υπάρχουν. Από την άλλη πλευρά, η ελληνική πλευρά θέλει το Ταμείο στο πρόγραμμα, όπως μας ανέφεραν τα ξημερώματα του Σαββάτου, ώρα Ελλάδος, πηγές, αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών, θέλουν λοιπόν το Ταμείο να συμμετέχει γιατί τάσεται και πιέζει για μια πιο διευρυμένη αναδιάρθρωση του χρέους. Θέλουν να συμπεριληφθούν και τα δάνεια του ESM. Αυτό θα είναι όφελος για την ελληνική πλευρά. Επομένως, και επίσης εκτιμούν ότι υπάρχει θέληση από όλες τις πλευρές, ούτως ώστε να υπάρξει μια κοινή συμφωνία από όλους τους δανειστές της χώρας. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα συμβεί, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Και αυτό που επίσης διαμήνυσαν οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με το Ταμείο, αυτό δεν θα είναι καταστροφικό για την Ελλάδα, δηλαδή δεν θα τιμωρηθεί η χώρα από τις αγορές με υψηλότερες αποδόσεις και τελικά το συμπέρασμα που προκύπτει από αυτές τις μέρες στην Ουάσιγκτον είναι ότι η συμμετοχή του Ταμείου είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την Ελλάδα και δεν πρόκειται να οδηγήσει σε πολύ άσχημες συνέπειες για τη χώρα, εάν τελικώς δεν τα βρουν μεταξύ τους οι δανειστές.